Διαγωνία πάσα τη Επίσουλα, η Άτσα διεκδικεί την μπάλα, θα τσιμπήσει, φοβερή ευκαιρία τώρα, η Κλειτά, πλασάρει και πέμπτει. Ένα φάουλ από τα αριστερά, είμαστε στο 44, η Πίθουλα το εκτελεί, καλά τα φάλτσα, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τη Ματούλα Πίθουλα, η οποία στο 40 με εκτέλεση φάουλ. Δεν είναι το πλέον δημοφιλής, αλλά η Πίθουλα το διασκεδάζει και καλά κάνει. Στο 40 με πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ θα κρεμάσει τη Δασκαλοπούλου. Βρει τη Λάγιο, εδώ χάθηκε για λίγο η μπάλα. Η μπάλα θα καταλήξει στην Κοκοτσάκη, φοβερή επέμβαση της Δασκαλοπούλου, η οποία με τη βοήθεια του Δοκαριού κιόλας θα κρατήσει το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Εδώ είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια για την ομάδα μας. Αλλάζει και αλλάζει πολύ ωραία το παιχνίδι για την Άξα. Η Άξα υποδέχεται υπέροχα την μπάλα, θα κάνει και ένα σουτ, καταπληκτικό γκολ. Καταπληκτικό γκολ από την Άξα Μούστακ, η οποία υποδέχτηκε άψογα την μπάλα της Λάγιο λίγο έξω από την περιοχή, κατέβασε, σούταρε, κρέμασε την Δασκαλοπούλου, η οποία πραγματικά δεν έχει να σκορ 3-0. Λάγιο, πολύ εύκολα το λάθος, Άξα στην περιοχή, ψάχνει στήριγμα και σούτ για τον γκολ και το κάνει. Είναι δεδομένο ότι η Άξα έχει το δικό της τρόπο, αναφεσβήτητη αξία της, μέσα σε 4 λεπτά σκοράρει 2 φορές και κάνει το 4-0 για την ομάδα μας. Μακρύ. Λάγιου. Πολύ ωραία στην Πλητά. Αλλάζει το παιχνίδι στην Μπριασούλη. Μπριασούλη στην Κοκοτσάκη. Κοκοτσάκη προσπαθεί. Θα το κάνει. Θα το κάνει το γκολ. Το έψαχνε. Ώρα είναι η αλήθεια. Το κάνει στο 66. 5-0. Η Κοκοτσάκη για άλλη μια φορά έγινε τελική παραλήπτριας μια ομάδα. Θα βρει την Τζαφέρη. Αρκουλή, συγγνώμη, προηγούμενη. Τζαφέρη είναι τώρα ξανά Αρκουλή. Άξα με χώρο, άρα επικίνδυνη. Ωραία γύρισμα, πολύ ωραία η ενέργεια και καταπληκτικό τον γκολ από την Αργυρίου. Η Αργυρίου το 24ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 69ο του παιχνιδιού. Δίνει διαστάσεις θριάμβου στο παιχνίδι μας. 6-0.